βλέπουμε και το ελληνικό αίμα να χύνεται στην Ουκρανία. Μιλάμε πλέον για μια αδιανόητη τραγωδία σε όλες τις διαστάσεις. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση ελληνικής πλευράς έτσι στο άκουσμα αυτής της δραματικής είδησης? Η Μαριούπολη δυστυχώς, όχι τώρα, εδώ και από το 2014, εδώ και 8 χρόνια, είναι στα όρια ακριβώς μεταξύ της ζώνης που ελέγχουν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές και του Ουκρανικού στρατού. Οπότε πάντοτε ήταν εξαιρετικά υψηλός ο κίνδυνος να έχουμε ανθρώπινα θύματα. Λόγω του πολέμου είναι φυσιολογικό ότι πέρασε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δυστυχώς, Έλληνες που ζουν στην περιοχή ήταν και αυτοί θύματα αυτού του τραγικού πολέμου. Η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να είναι στη Μαριούπολη. Το ελληνικό προξενείο εξακολουθεί να είναι στη Μαριούπολη. Είναι ανοιχτό. Είναι η μοναδική προξενική αρχή που βρίσκεται σε όλη αυτή την περιοχή που παραμένει ανοιχτή. Ακριβώς για να διευκολύνει Έλληνες υπηκόους και ομογενείς σε ό,τι μπορούν να βοηθήσουν, υπό τις δύσκολες συνθήκες βέβαια που όλα αυτά γίνονται σε μια περιοχή η οποία βομβαρδίζεται από τα ρωσικά στρατεύματα. Σίγουρα είναι συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές. Από την άλλη όμως, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα? Είμαστε σε μια διάσταση, θα λέει κανείς, μιας ρωσικής επίθεσης χωρίς προηγούμενο σε ολοκληρωτικό βαθμό στην Ουκρανία. Τι μας επιφυλάσσουν οι επόμενες ώρες? Η Ρωσία θέλει να καθυποτάξει ολόκληρη την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Πούτιν το έχει πει καθαρά. Θέλει η Ουκρανία την επόμενη μέρα να είναι μια ουδέτερη περιοχή, όπως είναι η Ελβετία. Να μην μπορεί δηλαδή να πάει σε κάποιον αμυντικό συνασπισμό, όπως είναι παραδείγματι το ΝΑΤΟ, ή να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία πρέπει να είναι αφοπλισμένη, αυτό που λέει αποστρατιωτικοποίηση, και θέλει να διώξει τη κυβέρνηση Ζελένσκι, τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση Ζελένσκι, να την καταστήσει με μια κυβέρνηση της δικής του επιθυμίας. Είναι ασαφές τι θα γίνει με το εδαφικό καθεστώς της χώρας, διότι έχουμε τις δύο περιοχές τα ανατολικά, τις οποίες έχει αναγνωρίσει ως αυτόνομες περιοχές, υπαγόμενες στη Ρωσία. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά τα άλλα τρία, ουδέτερη Ουκρανία, αφοπλισμένη και με άλλη κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι το θέλει. Ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει την Ουκρανία μια χώρα μαξιλάρι δίπλα στη χώρα του, όπου δεν θα μπορεί να παρέμβει η Δύση με οποιονδήποτε τρόπο. Η Δύση τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτήν την αντίδρασή της, την πρώτη αντίδραση, είναι ικανή για να αποσοβήσει τις οποιασδήποτε συνέπειες από εδώ και πέρα? Είναι μια ικανή αντίδραση και σε επίπεδο κυρώσεων? Οι κυρώσεις, είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος Biden πριν από δύο μέρες, ότι οι κυρώσεις δεν θα αποτρέψουν την ρωσική επίθεση. Θα κάνουν όμως τη Ρωσία να πονέσει, ειδικά εάν προχωρήσει αυτή η ιστορία με την απαγόρευση των διατραπεζικών συναλλαγών μέσω του SWIFT, είναι κάτι το οποίο θα κάνει τη Ρωσία να πονέσει. Δεν θα την αποτρέψει όμως. Είναι αποφασισμένη να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένας κίνδυνος για μια μεγαλύτερη ανάφλεξη στην όλη περιοχή? Μεγαλύτερη ανάφλεξη υπό την έννοια ότι η Ρωσία θα χτυπήσει περιοχές, χώρες του ΝΑΤΟ, δεν το θεωρώ πιθανό. Θα μου πείτε, θεωρούσα πιθανό ότι η Ρωσία θα επετίθετο στην Ουκρανία? Όχι. Κανένας δεν πίστευε ότι θα γινόταν μια τέτοια ακραία κίνηση. Αλλά νομίζω ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία είναι στη ρωσική ζώνη επιρροής υπό οποιοδήποτε όρους και θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με την αντίσταση των Ουκρανών. Το να καταλάβει οι εδαφικές περιοχές της χώρας, η χώρα, μην ξεχνάμε, η Ουκρανία, είναι ένας ατελείωτος κάμπος. Δεν έχει φυσικά εμπόδια πλην των ποταμών. Το να μπορέσει η Ρωσία να καταλάβει αυτές τις περιοχές ήταν κάτι εύκολο. Τώρα βρίσκεται στις πόλεις. Εάν οι Ουκρανοί αποφασίσουν να αμυνθούν μέσα στις πόλεις τους, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ιστορία λέει από την εποχή του Στάλιγκραντ. Σας θυμίζω την εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο, όπου υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από τη Βηρυτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν, όσο καλά και οργανωμένος και να είναι ο στρατός, να δώσουν μάχη μέσα σε πόλη. Οπότε πολλά θα ακριθούν στις αστικές περιοχές. Να πάω και σε ένα άλλο κομμάτι που μας προβληματίζει. Ακριβώς. Θα πρέπει να ανησυχούμε, να το πω έτσι, εμείς, η Ελλάδα,
για τις κινήσεις που γίνονται συνδυαστικά με την Τουρκία και το ότι σηματοδοτούν ή μπορούν να σηματοδοτήσουν οι τουρκικές κινήσεις. Όχι. Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή δείχνει τις δυνατότητες της Δύσεως γενικώς. Το λέω διότι έχουμε απέναντί μας ένα φύση επιθετικό κράτος, το οποίο αντιλαμβάνει την έννοια του πολέμου με την κλασική έννοια του πολέμου, όπως το αντιλαμβάνεται και η Ρωσία. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα της πέραν των συμμαχιών της και έχει έναν εξαιρετικά ισχυρό στρατό σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Είμαστε από τους ισχυρότερους στρατούς. Γι' αυτό δαπανούμε κάθε χρόνο πολύ περισσότερα χρήματα για το ΑΕΠ της χώρας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι οι Τούρκοι θα τα βλέπουν αυτά και δεν θα μπουν στην επιθυμία να δοκιμάσουν πώς είναι να πλησιάσει τα ελληνικά νησιά ή τον Εύρο. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Νομίζω ότι και τα μηνύματα που βγήκαν από το συνέδριο σήμερα είναι σημαντικά, γιατί είναι ένα συνέδριο για την μνήμη του Ολοκαυτώματος και προφανώς τέτοιες ιστορίες και τραγικά γεγονότα που συνδέουν και φέρνουν στη μνήμη μας ξανά μυσαλλοδοξίες, μίση ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τελειώνουν μία και για πάντα επιτέλους και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.